χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππων Απόλεως και Θάσου, κυρίου Προκοπίου, αλλά και με πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στον χώρο ακριβώς όπου ο Απόστολος Παύλος βάφτισε την Λυδία ως πρώτη Ευρωπαία χριστιανή το 50 μετά Χριστόν στις όχθες του ποταμού Ζυγάκτη των Φιλίππων στο βαπτιστήριο της Λυδίας, γιορτάστηκε με την δέωσα λαμπρότητα η εορτή της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Ενώ μετά την δοξολογία βαπτίστηκαν χριστιανοί με την ίδια ακριβώς τελετουργία όπως πριν περίπου 2.000 χρόνια τέσσερις πιστοί, παίρνοντας τα ονόματα Χρήστος, Ηλίας, Γεωργία και Εμέλεια. Κυρίου Δεϊθόμενο, Δέσποτα Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, ότις εν δικηβωτό του νου επεριστεράν από τη δασκάρπος ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων σωτηρίας τελτής από του κατακλυσμού και το ψυχάριτος μυστήριον και εκείνο προφητό σας, ότι της ελέας των καρπών εις πλήρωση του Αγίου Μυστηριόπου. Βαπτίζεται η βούλη του Θεού Γεωργία, εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θεού Εμέλεια, εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού. Του Αγίου Πνεύματος. Μακάριο να πέφτυσα θεά νόμι. Με το γεγονός ότι το Ιερό Βάπτισμα είναι η μοναδική πύλη από την οποία πρέπει να περάσει ο κάθε άνθρωπος ώστε επαναλαμβάνοντας την λυτρωτική διαδικασία της τριημέρου καθόδου του Κυρίου μας εις τον Άδη, όπου είχε την ευκαιρία να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω στη Θεία Λειτουργία, επαναλαμβάνω και πάλι ότι αυτή τη μέρα αισθανόμεθα πολύ χαρούμενη. Συναισθήματα ευφροσύνης, πνευματικής και χαράς για το γεγονός ότι αξιωνόμεθα εδώ στον μοναδικό τόπο της Μητροπόλεως μας, στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Λυδίας, στον τόπο ακριβώς όπου βαπτίστηκε εκείνη το 50 μετά Χριστόν από τα χέρια του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων που το συνόδευαν, εδώ σήμερα πανηγυρίσαμε τη γιορτή, τελέσαμε το βάπτισμα 4 νέων ενηλίκων αδελφών μας στο υπαίθριο βαπτιστήριο μέσα στο Ζυγάκτη ποταμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια πράξη που έγινε τότε το πρώτο Σάββατο που ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στους Φιλίππους και βγήκε έξω από τα τείχη της πόλεως παρά των ποταμών που ήταν τόπος προσευχής και συζητώντας με τις συγκεντρωμένες γυναίκες που είχαν κάποια αντίληψη για τον ένα αληθινό Θεό, τους δίδασκε όλες τις θεμελιώδεις, τις βασικές σωτηριώδεις αλήθειες της πιστεώς μας. Και η Λυδία θερμοπαρακαλώντας ζήτησε να βαπτιστεί η ίδια και όλα τα μέλη της οικογένειας της
και εκείνη η οποία βρισκόταν στη δούλεψή της, γιατί ήταν επιτυχημένη εμπόρισα, πουλούσε την πορφύρα, το κόκκινο χρώμα και τα κόκκινα υφάσματα της εποχής εκείνης. Φτάνοντας στις πηγές της πίστεώς μας, στο ξεκίνημα της χριστιανικής μας πίστεως, μπορεί κανείς να μείνει ασυγκίνητος, γι' αυτό είπα ότι συγκλονισμένοι χαιρόμεθα τη σημερινή γιορτή τους νέους αδελφούς μας, ενθυμούμενοι όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν τότε, και είναι η ίδια χαρά που αισθανόμεθα όταν πληροφορούμεθα ότι από τα πέρατα του κόσμου, από όλες τις χώρες, στην Άπο Ανατολή που δεν ευδοκιμεί πολύ ο χριστιανισμός ακόμη, έρχονται εδώ, λούζονται στα νερά, διαβάζουν την περικοπή από το βιβλίο των πράξεων που αναφέρεται στο γεγονός και ευλαβικά γίνονται προσκυνητές του τόπου που πάτησαν τα πόδια των Αγίων Αποστόλων και βαπτίστηκε η πρώτη στην Ευρώπη χριστιανή. Και ζούμε με την προσδοκία, όπως και πάλι ανέφερα προηγουμένως, να γίνει πανορθόδοξος τόπος προσκυνήματος το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας και οι πρωτοχριστιανικοί Φίλιπποι, εκεί τα ερείπια των πολλών ναών και της Βασιλικής του Παύλου, να γίνει και παχριστιανικό προσκύνημα, με την έννοια ότι τα αδέλφια μας οι χριστιανοί που επλανήθησαν και απομακρύνθηκαν να επανέλθουν για να δεχθούν την αλήθεια της πίστεώς μας στις καθαρές πηγές και τα νερά που αναβλύζουν. Μιλάω μεταφορικώς. Να δεχθούν δηλαδή το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, των Αγίων Αποστόλων, που ήταν το ίδιο κήρυγμα του Σωτήριου Σιμών Χριστού.